8 και 14 πρώτα λεπτά, η κυρία Νίκη Κεραμέως στο Ρεοθάλαμο εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όλα καλά, καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Επίσης, καλή εβδομάδα. Κάθε καλό. Κάθε καλό. Λοιπόν, και έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την αναδιάρθρωση στην ανώτατη εκπαίδευση από τα πανεπιστήμια, η κυρία Κεραμέως. Βεβαίως. Λοιπόν. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την πρώτη προσπάθεια που έκανε το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσα σε μια γενικότερη αντίληψη που λέτε ότι να αφήνουμε πίσω την άποψη που έλεγε, την χρόνια άποψη του λαϊκισμού κατά κύριο λόγο, ότι κάθε πόλη θα έχει και ένα πανεπιστήμιο και κάθε χωριό θα έχει και ένα τμήμα αυτού του πανεπιστήμιου. Πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Πορτοσάλτε? Η προηγούμενη κυβέρνηση άκρητα ίδρυσε ή ανατατοποίησε πάνω από 100 πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, με μικροπολιτικά κριτήρια πολλές φορές. Εμείς στην αρχή της θητείας μας ξεκινήσαμε μία διαδικασία εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, στον αντίποδα, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων, δίνοντας και χώρο στα πανεπιστήμια. Μία από τις πρώτες ενέργειες ήταν η αναστολή λειτουργίας 37 νέων πανεπιστημιακών τμήματων που είχαν ιδρυθεί την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Προχτές ανακοινώθηκαν οι εισακταίοι για το επόμενο σχολικό έτος και ελήφθη υπόψη η πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο Πανεπιστήμιο Πατρών με θάρρος κατέθεσε μια πρόταση εμπεριστατωμένη για τον εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και αυτή η πρόταση έτυχε θετική συζήτηση ανεξάρτητης αρχής, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ελήφθη υπόψη στην ανακοίνωση των εισακταίων. Άρα έχουμε 4 πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία θα συγχωνευτούν με άλλα στην κατεύθυνση ακριβώς του εξορθολογισμού και της βέλτιστης αξιοποίησης των όλων των πόρων των πανεπιστημίων. Ναι. Δηλαδή το Μουσείο Μουσιολογίας, το Τμήμα Μουσιολογίας του Πύργου Ηλίας, το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, το Τμήμα Επιστήμης Διοίκηση Επιχείρησης Αγροτικών Τροφίμων στο Αγρίνιο. Αυτά κλεινούν. Συγχωνεύονται, ναι, με άλλα τα οποία έχει προτείνει το ίδιο το Πανεπιστήμιο και συνεπώς δεν θα έχουν τα ίδια αυτά εισακταίους αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά που έρχεται. Ναι. Εδώ όμως ειδικώς νιώθουν να αδικούνται οι κάτοικοι της Ηλίας, δηλαδή, ο πύργος. Είχατε μια συνάντηση προχθές μαζί τους. Τι είπατε? Κύριε Πορτοσάλτε, ναι, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το πώς διαμορφώνεται ο ακαδημαϊκός χάρτης, το πώς αποφασίζεται η ίδρυση πανεπιστημιακών τμήματων, δεν πρέπει να είναι συναρτήση αμιγώς τοπικιστικών χαρακτηριστικών. Μάλιστα. Και εδώ πέρα έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο βγήκε μπροστά, το οποίο ήρθε και είπε πρέπει να εξορθολογήσουμε. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είπε λοιπόν ότι αυτά τα τμήματα πρέπει να τα συγχωνεύσουμε. Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέθεσε μία πλήρη εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη πρόταση σχετικά με το πώς οραματίζεται τον ακαδημαϊκό χάρτη σε ό,τι αφορά τα του οίκου του. Έχετε και άλλες αντίστοιχες εργασίες? Είμαστε σε συζητήσεις και αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί, κύριε Πορτοσάλτε. Ναι. Θα συνεχιστεί για να εξορθολογιστεί συνολικά ο ακαδημαϊκός χάρτης στη βάση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών τολμά όμως, αυτό θέλω να καταλάβω. Σωστά. Βλέπω ότι δεν έχουν κινηθεί τα άλλα. Υπάρχουν συζητήσεις και με άλλα. Μάλιστα. Υπάρχουν συζητήσεις. Και κατέθεσε λοιπόν αυτήν την. Αλλά σε κάθε περίπτωση συνεχίζει η προσπάθεια και εκ μέρους μας για τον εξορθολογισμό συνολικά του ακαδημαϊκού χάρτη με την πολύτιμη βοήθεια της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και στη βάση, το τονίζω, ακαδημαϊκών κριτηρίων και κριτηρίων σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των πανεπιστημιακών τμήματων. Και τι τους είπατε στον πύργο Ηλίας, πώς τους κατευνάσατε? Κοιτάξτε, όλο αυτόν τον καιρό τους εξηγούμε ακριβώς ότι δεν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, τοπικιστικής φύσεως. Δεν έχει να κάνει με περιοχή. Έχει να κάνει με το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους προς όφελος των φοιτητών μας. Αυτός είναι ο στόχος όλων. Και πολλές προτάσεις που έχουμε καταθέσει και που θα συζητήσουμε και το αμέσως επόμενο διάστημα έχουν να κάνουν ακριβώς με τον εξορθολογισμό αυτών, με το πώς εν τέλει εξυπηρετούνται καλύτερα οι φοιτητές μας ίδιοι. Ναι. Τώρα. Αλλά να τονίσω ότι είναι μια συνολική προσπάθεια που ξεκίνησε, όπως είπα προηγουμένως, με την αναστολή λειτουργίας 37 νέων πανεπιστημιακών τμήματων που είχαν ανακοινωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά
έχουν τεθεί σε αναστολή από την αρχή της διακυβέρνησής μας και συνεχίζεται αυτή η συνολική προσπάθεια για όλη τη χώρα για τον εξορθολογισμό ακριβώς του ακαδημαϊκού χάρτη. Εμένα, όπως ξέρετε καλά, κυρία Κεραμέως, άλλωστε το αντιλαμβάνεστε και το αποδεικνύουμε. Δηλαδή, φτάνουν οι επιστολές σε υπουργούς που έχετε τη διάθεση να ασχοληθείτε με θέματα των πολιτών. Έχω λοιπόν γονιό. Τώρα ποιος μου γράφει εδώ μπροστά στον υπολογιστή μου του Τμήματος Μουσιολογίας από τον Πύργο Ηλίας. Θα σας στείλω την επιστολή του, ο οποίος λέει: αντιλαμβάνεστε ότι για ένα χρόνο πληρώναμε νίκια, κοινόχρηστα, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μαθήματα γίνονταν μέσω web, θα μπορούσαμε όλα αυτά τα έξοδα να τα έχουμε αποφύγει. Καθώς θα είχαμε αφήσει το σπίτι στον Πύργο από πέρυσι το φθινόπωρο και πλέον το 21 θα ψάχναμε σπίτι στην Πάτρα. Εντάξει, αυτό ναι. Που θίγει νομίζω αφορά γενικότερα τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας, όπου γι' αυτόν ακριβώς το λόγο από νωρίς είπαμε, για παράδειγμα, το εαρινό εξάμεινο θα γίνει εξ αποστάσεως. Και το είπαμε γιατί ακριβώς η λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης ενέχει ένα στοιχείο μετακίνησης πληθυσμών, δηλαδή φοιτητών και εκπαιδευτικών συχνά, και γι' αυτό από την αρχή του εξαμήνου, αφού είχαμε το πράσινο φως των ειδικών, δώσα μια οδηγία για όλο το εξάμεινο. Δεν είναι το ίδιο με τα σχολεία. Τα σχολεία τα ανοίξει, τα κλείνει πιο εύκολα αναφορικά, με το δεδομένο ότι δηλαδή αυτό δεν ενέχει μια μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων. Ναι. Ενώ στους φοιτητές υπάρχει αριθμός φοιτητών οι οποίοι μετακινούνται για να φοιτήσουν, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο από νωρίς δώσαμε μια γενική κατευθυντήρια γραμμή για τη λειτουργία του εαρινού εξαμήνου εξ αποστάσεως. Να πούμε όμως ότι έχουμε πάρει το πρόσινο φως των ειδικών, ότι σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κανονικότητα, ξεκινάνε σιγά σιγά πρακτικές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, οι εξετάσεις θα μπορούν να γίνουν με απόφαση του Πανεπιστημίου είτε εξ αποστάσεως είτε διαζώσεις, όπως επιθυμεί το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Και να θυμίσω επίσης, κύριε Πορτοσάλτε, ότι τίθεται σε εφαρμογή άλλη μια δέσμευση της κυβέρνησής μας, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία τίθεται σε εφαρμογή. Ένα, κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ, ένα. Θα σας ρωτήσω, γιατί χθες διάβαζα και του πολύ καλά ενημερωμένου Απόστολου Λακασά, δημοσιογράφου που καλύπτει θέματα εκπαίδευσης στην Εφημερίδα Καθημερινή. Θα προχωρήσουμε, αλλά μια που λέτε περί της επιστροφής της καθημερινότητας, μου γράφει επίσης τώρα μια κυρία εδώ, ότι μόλις λέει προχθές ενημερωθήκαμε σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα, συμπεριλαμβανόμενο και αυτού που φυτάει η κόρη μου, μαθήματα του Ιαρουνού Εξαμήνου που περιλαμβάνονται και εργαστηριακό μέρος, δεν μπορούν να εξεταστούν τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά σύμφωνα με εγκύκλιο του τέλους υπουργού κ. Διγαλάκη. Αυτό έχει καταργηθεί. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται, μου το στείλετε και θα το εξετάσουμε. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Ο Απόστολος Ζακασάς λοιπόν έγραφε χθες ότι θα μειωθεί ο αριθμός των εισακταίων στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα ενισχυθούν οι εισακταίοι στα περιφερειακά πανεπιστήμια, προκειμένου να δώσετε την έμφαση στα περιφερειακά πανεπιστήμια, ότι δεν πάτε να τα υποβαθμίσετε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που θα έλεγα εξυπηρετούν ευρύτερες ανάγκες της χώρας. Θα αναφέρω δεικτικά το Πανεπιστήμιο της Θράκης, θα αναφέρω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα αναφέρω το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει γίνει λοιπόν μια προσπάθεια, χωρίς να αλλάξει ο αριθμός των εισακταίων ουσιαστικά, να ενισχυθούν όμως, να μετακινηθούν κάποιοι εισακταίοι και να ενισχυθούν τα πανεπιστήμια αυτά, τα ακριτικά πανεπιστήμια, να ενισχυθούν. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό? Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν εξαιρετικά πανεπιστημιακά τμήματα στα πανεπιστήμια αυτά, όπου με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης που ήρθαν και ιδρύθηκαν πάρα πολλά σταστικά κέντρα, αυτό οδήγησε σε μια απογύμνωση των συγκεκριμένων αυτών περιφερειακών, ακριτικών θα έλεγα, πανεπιστημίων. Άρα έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια, χωρίς να αλλάξει ο συνολικός αριθμός των εισακταίων, έχει γίνει μια συνολική προσπάθεια για να ενισχυθούν ειδικά αυτά τα τρία πανεπιστήμια που λειτουργούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Ναι, όλα αυτά όμως με μια κεντρική απόφαση και όχι από ό,τι αντιλαμβάνομαι βάσει αξιολόγηση των πανεπιστημιακών πανεπιστημίων και των τμήματων και των σχολών. Το μεθαύριο θα κληθούν οι υποψήφοι και οι υποψήφιες να συμπληρώσουν αυτό το περίφημο
κατάλογο. Μηχανογραφικό. Μηχανογραφικό, σας ευχαριστώ πολύ. Προκειμένου να δηλώσουν τι τους ενδιαφέρει. Η κίνηση αυτή γίνεται επειδή έχουν μπροστά τους έναν κατάλογο που μπορούν να αξιολογήσουν, ο οποίος έχει ήδη αξιολογήσει και άρα με βάση τη βαθμολογία τους κρίνουν πού θα ήταν να πάνε ή απλώς από την ανάγκη να μπουν κάπου τα παιδιά να σπουδάσουν. Λοιπόν, καταρχήν να θυμίσω ότι η Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης αξιολογεί συνολικά τα πανεπιστήμια και πιστοποιεί και τα πανεπιστημιακά τμήματα. Εμείς το μαθαίνουμε αυτό. Να θυμίσω, βεβαίως, οι πιστοποιήσεις αυτές υπάρχουν. Βεβαίως. Δεύτερον, να θυμίσω επίσης ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων που συνδέεται και με τη χρηματοδότηση. Θυμίζω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια το τι χρήματα έπαιρνε κάθε πανεπιστήμιο ήταν καθαρά απόφαση υπουργού. Αφαίρεται απόφαση υπουργού. Εμείς ήρθαμε και είπαμε αυτό δεν βγάζει νόημα. Πρέπει η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων να τελεί συναρτήσει πρώτων αντικειμενικών παραγόντων. Για παράδειγμα, πόσους καθηγητές έχει, ποια είναι η γεωγραφική διασπορά ενός ιδρύματος. Άλλο ένα ίδρυμα το οποίο έχει κτίρια σε 5 νησιά και άλλο ένα άλλο το οποίο είναι σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή. Άρα, από τη μία, αντικειμενικά κριτήρια τη χρηματοδότηση, αλλά και ποιοτικά. Εισάγεται λοιπόν η σύνδεση των χρημάτων που παίρνει ένα πανεπιστήμιο με την αξιολόγησή του και την αξιολόγησή του σε άξονες που και το ίδιο το πανεπιστήμιο θα επιλέξει. Οι άξονες είναι η ερευνητική δραστηριότητα, είναι η απορρόφηση στην αγορά εργασίας, είναι η εξωστρέφεια και το καθεξής. Υπάρχει ένας κατάλογος, όπως είναι αυτή η διεθνής κατάλογος λοιπόν, που κατατάσσουν και το πανεπιστήμιο της Αθηνών ή το Αριστοτέλειο ή το Δημοκρίτιο κτλ. Σε ένας κατάλογος τον οποίο ο ενδιαφερόμενος βρίσκει σε ποια θέση είναι το πανεπιστήμιο που τον ενδιαφέρει ή με βάση αυτόν τον κατάλογο επιλέγει λοιπόν. Να αιτηθεί αν τον δεχτούν ή όχι ανάλογα με την επίδοσή του. Αντίστοιχος τέτοιος κατάλογος για τα ελληνικά πανεπιστήμια, για την ελληνική χρήση, για την εσωτερική χρήση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε. Τα πανεπιστήμια μας. Να φτιάξουμε κάποια. Τα πανεπιστήμια μας συμμετέχουν στις διεθνείς κατατάξεις. Υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια μας τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις διεθνείς κατατάξεις. Και από την άλλη, όπως σας είπα, αυτές οι πιστοποιήσεις είναι μια διαδικασία διαφανής. Αξιολογείται το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και αυτή η προσπάθεια θα ενταθεί ακόμα περισσότερο με την κέρια συνδρομή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Δηλαδή αυτό το τμήμα γεωπονίας στην Αμαλιάδα, το οποίο παίρνει 230 θέσεις, έχει εισακτέων, το οποίο θα μεταφερθεί στο Μεσολόγγι, έχει αξιολογηθεί το τι κάνει. Κοιτάξτε. Γιατί ή απλώς με βάση κάποια μόρια προσανατολίζονται προς τα εκεί οι άνθρωποι. Καταρχήν να πούμε ότι ας πούμε τα δύο τμήματα της Ηλίας είχαν ιδρυθεί πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία που σας είπα της δημιουργίας πανεπιστημιακών τμήματων με τον τρόπο που δημιουργήθηκαν. Να πάρω το άλλο. Το τμήμα επιστήμης διοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Πάντως, 200 θέσεις είχε πέρσι. Ναι. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το πράγμα είχε αξιολογηθεί. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον αξιολογείται κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, αξιολογείται με βάση άξονες που καλύπτουν μια πολύ ευρεία γκάμα, από την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέχρι τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, μέχρι την ερευνητική δραστηριότητα, πόσο ενεργά είναι τα μέλη. Υπερπληθώρα τμήματων που δημιουργούν ήδη πληθωρισμό. Στα επαγγέλματα. Προφανώς δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς μίλησα στην αρχή για το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε ίδρυση ή ανατοτοποίησε πάνω από 100 πανεπιστημιακά τμήματα. Φυσικά και έχουμε υπερπληθώρα. Και γι' αυτό πάμε σε έναν μαζικό εξορθολογισμό, σε ένα συνολικό εξορθολογισμό, ξεκινώντας από την αναστολή λειτουργίας 37 πανεπιστημιακών τμήματων και προχωρώντας σε ενέργειες προκειμένου ακριβώς να εξορθολογήσουμε αυτό το πλαίσιο αφού αξιολογηθούν. Πολλά από αυτά τα τμήματα και από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η στατιστική λέει, όπως τα έγραφε χθες ο Απόστολος Δακασάς στην Καθημερινή, έχουμε 23 πανεπιστήμια, ένα ΤΕΙ, με 430 τμήματα. Συνολικά 55 πόλεις διαθέτουν ένα τουλάχιστον πανεπιστημιακό τμήμα. Είναι αυτή η θεωρία των τελευταίων 40 χρόνων, κάθε πόλης και ένα πανεπιστήμιο, και κάθε χωριό και ένα τμήμα. Και θα σας πω και τι άλλο δεν έχουμε. Το άλλο πρόβλημα που δεν έχουμε είναι ότι μετά την κατάργηση επισουσίας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στο επίπεδο 6, την κατάργηση των πρώην ΤΕΙ, μας λείπουν τα τεχνικά επαγγέλματα, μας λείπει η τεχνική εκπαίδευση στο επίπεδο 6. Γι' αυτό και στις προθέσεις μας είναι να δώσουμε κατεύθυνση για σχολές εφαρμοσμένων επιστημών, προκειμένου ακριβώς η κατάρτιση, η επαγγελματική εκπαίδευση, η κατάρτιση να μην σταματάει στα δημόσια ΙΕΚ, αλλά να συνεχίζεται κιόλας η κατεύθυνση αυτή και στο επίπεδο των πανεπιστημίων. Λοιπόν, η κυρία Νίκη Κεραμέως είναι στο Ρεθάλαμο. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι. Καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, για να κλείσουμε το σκέλος ανώτατη εκπαίδευση, έχουμε, υπάρχει ένα κάτι καλά. Υπάρχουν δύο σημεία. Το πρώτο, έχει να κάνει. Μηχανογραφικό, ναι. Λέγατε. Λοιπόν, ναι. Κύριε Πορτοσάλτε, ένα ζήτημα το οποίο έχει η χώρα μας είναι ότι δεν έχει αρκετά μεγάλο πληθυσμό, δηλαδή δεν υπογραμμίζεται αρκετά η ανάγκη της κατάρτισης. Θα σας το πω ενδεικτικά. Στα επαγγελματικά λύκεια πηγαίνει περίπου το 30% των μαθητών του λυκείου. Σε άλλες χώρες αυτό το 30% είναι 50%, είναι 60%. Αντί για 30. Και γιατί αυτό? Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά τα οποία επιλέγουν το δρόμο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν εξαιρετικές διεξόδους, έχουν ευκαιρίες στη ζωή. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθεί αυτή η εναλλακτική, να υπογραμμιστεί ως εναλλακτική. Για πρώτη χρονιά φέτος θα μπορούν τα παιδιά μας της τρίτης λυκείου να υποβάλουν και οι απόφοιτοι να υποβάλουν μηχανογραφικό είτε για το πανεπιστήμιο στο οποίο εισάγονται μέσω πανελλαδικών, είτε να υποβάλουν ένα παράλληλο μηχανογραφικό όπως λέγεται για να εισαχθούν στην κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ. Άρα δίνεται αυτή η εναλλακτική είτε σε πανεπιστήμιο είτε σε δημόσια ΙΕΚ. Δεύτερο, να θυμίσω ότι από φέτος θα εφαρμοστεί, κύριε Πορτοσάλτε, άλλη μια δέσμευση της κυβέρνησής μας, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θυμόσαστε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε φαινόμενα του τύπου εισήχθη με 0,6 στα 20, με 1 στα 20, με 2 στα 20. Και θέλω να το πω πραγματικά όπως το νιώθω. Γιατί μας ρωτάνε συχνά και γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Θα σας πω γιατί είναι πρόβλημα για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα, κάθε χρονιά από η πολιτεία επιτρέπει να εγγράφεται κάποιος με βαθμό 1 στα 20, τον έχει κοροϊδέψει, κύριε Πορτοσάλτε. Τον έχει κοροϊδέψει διότι πιθανότητες να φοιτήσει και να αποφοιτήσει από αυτό το τμήμα κάποιος ο οποίος έχει εισαχθεί με 0,6 στα 20, με 1 στα 20, με 2 στα 20, είναι απειροελάχιστες. Άρα η πολιτεία, επιτρέποντας στο φοιτητή αυτό να εγγραφεί, τον έχει οδηγήσει σε ένα διέξοδο. Εμείς θέλουμε, κύριε Πορτοσάλτε, να δημιουργούμε στους νέους μας όχι διέξοδα, λύσεις, προοπτικές, ευκαιρίες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεσπίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, άρα ότι πρέπει να πληρούνται κάποιες ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να μπορούν οι νέοι μας να φοιτούν στα πανεπιστήμια και να οδηγήσει και αυτό συνολικά στην αναβάθμιση του κυρίου των πανεπιστημιακών σπουδών. Πρώτον, λοιπόν, κοροϊδεύουμε τον ίδιο. Δεύτερον, κοροϊδεύουμε τους συμφοιτητές του, οι οποίοι έχουν πασχίσει να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο με πολύ καλύτερες επιδόσεις. Και τρίτον, κοροϊδεύουμε τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος καλείται να πληρώσει για φοιτητές οι οποίοι αντικειμενικά δεν πληρούν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Αντί τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν προς όφελος των φοιτητών που πληρούν ελάχιστα καρμακές. Αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής, επειδή έχουμε συζητήσει, είναι ένας βαθμός το 10 ή είναι κάτι λιγότερο? Όχι, δεν είναι το 10 και να σας πω γιατί δεν είναι το 10. Δεν είναι το 10 για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για να μην εξαρτάται κάθε φορά από την εκάστοτε ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θέλουμε το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα να διαμορφώνει τη βάση του. Μπορεί ένα τμήμα να θέλει να έχει πολύ ψηλή βάση και ένα άλλο τμήμα να θέλει να έχει πιο χαμηλή βάση. Αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ένα ποσοστό επί του μέσου όρου της επίδοσης όλων των υποψηφίων σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Άρα αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής βοηθάει στο να βαθμιστεί συνολικά το κύρος των πανεπιστημιακών σπουδών, θα ισχύσει από φέτος, έρχεται και επιδρά μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών στο πώς κατατάσσονται οι φοιτητές μας στις σχολές. Μπορούμε εδώ να πάρουμε την ερώτηση από τη Μαρία, πώς σχεδιάζεται τη βελτίωση μεταρρύθμισης στη μαθητεία και των εσπερινών ΕΠΑΛ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τα εσπερινά. Πάλι είναι τα επαγγελματικά λυκεία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αυτό έχει πολλές πτυχές προφανώς. Στα ΕΠΑΛ, όπως είπα, έχει περάσει ένας νόμος πριν από 6 μήνες, ο οποίος στοχεύει στο εξής: να φέρει πιο κοντά την επαγγελματική εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε πρώτα και βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς, ποια συγκεκριμένα, ας πούμε, επαγγέλματα χρειάζονται στις Κυκλάδες, ποια τουριστικά επαγγέλματα μας λείπουν, και με βάση αυτή την ανίχνευση που γίνεται στην αγορά, να διαμορφώνονται εν συνεχεία και οι ειδικότητες οι προσφερόμενες, αλλά και τα προγράμματα σπουδών. Άρα, φέρνουμε πολύ πιο κοντά την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς. Να πω ότι για πρώτη φορά θα δημιουργηθούν πρότυπα επαγγελματικά λύκεια και ξεκινάμε από αυτόν τον Σεπτέμβριο, κύριε Πορτοσάλτε. Άρα επενδύουμε σε αυτό το θεσμό που τόσο έχει αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία και επενδύουμε όχι μόνο στη γενική εκπαίδευση και στην επαγγελματική εκπαίδευση, πρότυπα ΕΠΑΛ και αυτά στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αναβάθμισης όλης της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αλλά έχουμε πολλά που μπορούμε να πούμε σε αυτό. Ωραία. Κάποια άλλη στιγμή. Ναι, ναι. Ανοίγω μια παρένθεση, μπαίνω στα τρέχοντα με τον κορονοϊό.
Υπάρχει μια, από ό,τι αντιλαμβάνω, διαμαρτυρία. Λέει, γιατί δεν ανοίγουν τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης από την ώρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Έχω πλειάδα τέτοιων παραπώνων. Ναι, ενδεχομένως και από επαγγελματίες που δουλεύουν σε αυτά, κυρία Κεραμέ. Ξέρετε, ναι. Όπως ξέρετε, πηγαίνουμε βήμα-βήμα και στη βάση των εισηγήσεων των ειδικών. Ναι. Οι ειδικοί έχουν δώσει πράσινο φως για να ανοίξουν τα φροντιστήρια σε ό,τι αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου που θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις το επόμενο διάστημα. Θέλουν και οι χαμηλότερες βαθμίδες να ανοίξουν. Αυτή είναι, θα το συζητήσουν με τους ειδικούς στις αμέσως επόμενες ημέρες. Το έχουμε καταγράψει και εμείς αυτό. Ναι. Και τα κέντρα μελέτης θέλουν να ανοίξουν. Κοιτάξτε, και τα κέντρα, υπάρχουν πολλά. Και τα κέντρα ξενογλωσσών είναι πολλές εκείνες οι δομές που ζητούν κέντρα την επαναλογία τους. Δημοτικού σχολείου βλέπω εδώ. Είμαι δασκάλα και εργάζομαι σε κέντρο μελέτης δημοτικού σχολείου. Είμαστε μήνες τώρα σε αναστολή. Τι πρόκειται να κάνετε? Θα τα συζητήσουμε. Όπως σας είπα, η Επιτροπή των Ειδικών έχει δώσει μια προτεραιότητα στους μαθητές που θα δώσουν εξετάσεις. Τι εξετάσεις είναι, πανελλαδικές, τι εξετάσεις είναι, εξετάσεις γλωσσών, επάρκειας γλωσσών κ.ο.κ. Ναι. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Ξέρετε, κύριε Πρωτοσάλτε, σε όλη αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Ναι. Βήμα-βήμα ανοίγουμε δραστηριότητες με πρώτα. Βεβαίως στα σχολεία μας ανοίγουμε δραστηριότητες. Υποχρεώστηκε σε αυτά τα κέντρα μελέτης να κάνουν ένα τεστ. Να καλά, αυτό ούτως ή άλλως σε κάθε δραστηριότητα που ανοίγει, όπως ξέρετε, υπάρχει η υποχρέωση για self-test. Και αφού λέμε για self-test, θέλω να, να υπογραμμίσω, κύριε Πορτοσάλτε, για το πόσο καλά έχει ανταποκριθεί η σχολική κοινότητα. Γιατί τα δύο έγιναν ένα? Συζητήθηκε, είναι κάτι το οποίο τέθηκε στην Επιτροπή των Ειδικών. Όπως ξέρετε, πηγαίνουμε σε μια γενικότερη αποκλιμάκωση. Να πω εδώ ότι οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί έχουν ανταποκριθεί με εξαιρετικό τρόπο. Σας θυμίζω, κύριε Πορτοσάλτη, στην αρχή που λέγανε τα παιδιά δεν θα μπορούν. Στην αρχή δεν θα μπορούσαν να φοράνε τη μάσκα. Μετά θα μπορούσαν να κάνουν τεστ. Μια χαρά τα κάνουν τα παιδιά και με περηφάνεια θα πω ότι τα παιδιά μας είναι εκείνη η πληθυσμιακή ομάδα που, τολμώ να πω, εφαρμόζει με τρόπο υποδειγματικό τα μέτρα. Αυτό αφορά σε κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να έρθει ο κορονοϊός για να πούμε ότι αν θες να ξεκινήσει κάτι, να εκπαιδεύεις ώστε έναν πολίτη ξεκινάς από. Αλλά υπογραμμίστηκε από τα ακόμα. Χρόνια του νηπιαγωγείου και πιο κάτω. Υπογραμμίστηκε ακόμα περισσότερο και εδώ έρχεται, νομίζω, και να τονίσουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, από τα χρόνια του νηπιαγωγείου ξεκινάμε τις αλλαγές και με χαρά να σας πω και τι αλλάζει στο σχολείο. Όχι, ένα τώρα. Γιατί έγιναν τα δύο τεστ ένα? Σας λέω, συζητήθηκε στην Επιτροπή των Ειδικών. Είναι μια κεντρική αποκλιμάκωση που γίνεται σχετικά με την λειτουργία των μέτρων προστασίας και ασφάλειας και είναι μια συνολική αποκλιμάκωση που γίνεται σε πολλές δραστηριότητες. Μάλιστα. Τώρα, οι αεραστεχνικές σχολές χορού ανήκουν σε εσάς ή είναι σε άλλο Υπουργείο? Πολιτισμού. Μάλιστα. Πρακτική φοιτητών. Οι πρακτικές των φοιτητών γίνονται τα δύο τελευταία έτη σπουδών. Για να συμμετέχει κανείς πρέπει να έχει φοιτητική ιδιότητα. Επομένως, ένας φοιτητής που παίρνει το πτυχίο το καλοκαίρι του τελευταίου έτους αυτομάτως αποκλείεται της πρακτικής, γιατί θα πρέπει να είναι φοιτητής έως το Σεπτέμβριο. Οι πρακτικές γίνονται συνήθως μεταξύ Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου που οι φοιτητές δεν έχουν μαθήματα. Άρα, ένας συνεπής φοιτητής τιμωρείται εφόσον δεν μπορεί να κάνει πρακτική στο τρίτο έτος σπουδών όπως και δικαιούται. Πρέπει να αφήσει χρωστούμενα μαθήματα για να έχει δικαίωμα του χρόνου. Να σας το στείλω και αυτό. Να το στείλετε και να το δούμε. Βεβαίως, το δούμε. Είναι ιατρός, η κυρία που γράφει είναι ιατρός εσείς στο Λαϊκό. Σας το στέλνω. Mm-hmm. Να το δείτε και αυτό, κυρία Κεραμέως, μήπως αδικούνται εδώ τώρα κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε λίγο την αναβάθμιση με τα πρότυπα σχολεία. Ναι. Πρότυπα και πειραματικά. Αυτή η απόφαση για να γίνει ένα σχολείο πρότυπο και πειραματικό, πώς λαμβάνεται? Κατόπιν αξιολόγησης είναι μια διοικητική πράξη? Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι βασικά. Ο ένας είναι το προτείνει ο ίδιος ο σύλλογος δασκόντων του σχολείου και ο άλλος είναι να έρθει από τους διευθυντές εκπαίδευσης και το καθεξής. Είχαμε και από τα δύο. Πράγματι, προχωρήσαμε σε έναν σχεδόν διπλασιασμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Ιδρύουμε 50 νέα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία και μια σημαντική παράμετρος, νομίζω, που πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι πλέον σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση της χώρας θα έχουμε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Να θυμίσουμε εδώ ότι άλλο τα πρότυπα, άλλο τα πειραματικά. Στα πρότυπα σχολεία εισάγεται κανείς με εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν για φέτος τη Δευτέρα 28 Ιουνίου. Στα πειραματικά σχολεία εισάγεται κανείς με κλήρωση. Γιατί με κλήρωση? Γιατί στα πειραματικά σχολεία δοκιμάζονται νέες εκπαιδευτικές πρακτικές. Και θέλετε να έχετε απόλυτο εύρος κοινωνίας. Και θέλουμε να έχουμε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέπεται κλήρωση για τα σχολεία αυτά. 50 λοιπόν τα οποία ισχύουν από Σεπτέμβριο, τα ξεκινάνε τη λειτουργία τους από Σεπτέμβριο. Και να θυμίσω εδώ και τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια που και αυτά ξεκινούν στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στη Χαλκίδα μπήκαν στην κατηγορία των προτύπων το 5ο γυμνάσιο και το 1ο λύκειο Χαλκίδας. Τώρα αυτό δημιουργεί μια ιστορία. Έχει κάποιες εδώ, δηλαδή
παιδιά που πήγαιναν στο πρώτο λύκειο, στο πρώτο γυμνάσιο και τα συνέχισαν στο πρώτο λύκειο, τώρα θα πρέπει να ζητήσουν αλλού σχολείο. Και υπάρχουν, νιώθουν ένα αίσθημα αδικίας. Υπάρχει εδώ, σας το στέλνω, είναι πλήρες το μήνυμα, η πλήρης η επιστολή. Η κυρία Κεραμέως, την έχετε και αυτή στη διάθεσή σας. Πάντως, λοιπόν, να διευκρινίσω ότι ο στόχος είναι να επεκτείνουμε και άλλο το δίκτυο. Και πρέπει να σας πω ότι από το πρώτο που ανακοινώσαμε τα 50, λαμβάνουμε αιτήματα για μετατροπή και άλλων σχολείων σε πρότυπα και πειραματικά. Να θυμίσω ότι ο στόχος των πρότυπων και πειραματικών συνολικά είναι αυτές οι βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές εν συνεχεία να διαχυθούν σε όλο το δημόσιο σύστημα. Μάλιστα. Άρα για να αναβαθμίσουν όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας. Σε περίπτωση που μαθητής ο οποίος θα δώσει φέτος πανελλαδικές κολλήσει κορονοϊό, τι προβλέπετε, κυρία Κεραμέως? Λοιπόν, εφόσον ασθενήσει, υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για όσους ασθενούν εν γέννη. Μπορεί να ασθενήσει από κορονοϊό, μπορεί να ασθενήσει και από άλλες ασθένειες. Και γι' αυτό υπάρχει επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα θα δοθεί και ένα αναλυτικό πρωτόκολλο, το οποίο θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα με την Επιτροπή των Ειδικών. Και λέω το επόμενο διάστημα, διότι εδώ καταλαβαίνετε ότι κάθε εβδομάδα αλλάζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σκεφτείτε πώς ήμασταν πριν από ένα μήνα και πόσο καλύτερα είμαστε τώρα. Άρα, σε γενικές γραμμές, όταν κάποιος είναι ασθενής, υπάρχει δυνατότητα επαναληπτικής εκτάσεις το Σεπτέμβριο. Αλλά όλα αυτά θα δοθούν σε μεγάλη ανάλυση όταν συζητηθεί το θέμα εκτενώς με τους ειδικούς. Μου γράφει φοιτητής 5ου έτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από Δευτέρα 17 Πέμπτου, φοιτητές 5ου έτους από όλες τις ιατρικές σχολές της Ελλάδος επιστρέφουν για την κλινική τους άσκηση χωρίς καμία μέρημνα για εμβολιασμό τους. Μόνο με μοριακό ή rapid test, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τόσο τη δική τους όσο και των οικογενειών τους. Έχετε κάτι? Δεν ισχύει αυτό. Έχουμε ζητήσει τα ΑΜΚΑ όλων των φοιτητών στις σχολές επιστημονικής, προκειμένου ακριβώς κατά προτεραιότητα να προχωρήσει ο εμβολιασμός τους. Ωραία. Η επιστολή είναι και αυτή στην ηλεκτρονική σας, στο ταχυδρομείο σας, στο ηλεκτρονικό. Λοιπόν, τι αλλαγές έχουμε στο σχολείο από τον ερχόμενο? Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές. Για να τα πούμε λίγο όλα μαζί. Πρώτον, από το Σεπτέμβριο, κάθε τετράχρονο παιδί προβλέπεται να πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Επεκτείναμε κατά ένα χρόνο, ήταν μια πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία όμως δεν είχε υλοποιηθεί επί της ουσίας, διότι δεν είχε βρεθεί προσωπικό και αίθουσες. Πλέον από το Σεπτέμβριο, το 100% των τετράχρονων της χώρας θα πηγαίνει νηπιαγωγείο από τα 4. Ένα νηπιαγωγείο στο οποίο θα γίνονται δραστηριότητες στα αγγλικά. Όχι μόνο στα ιδιωτικά σχολεία, κύριε Πρωτοσάλτε, και σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία θα υπάρχουν δραστηριότητες στα αγγλικά από το νηπιαγωγείο. Τρίτον, μεγάλη αλλαγή φιλοσοφίας στο σχολείο, μπαίνουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Τι θα πει εργαστήρια δεξιοτήτων? Βασική αποστολή του σχολείου προφανώς και είναι να μάθει γράμματα στα παιδιά. Πιστεύουμε όμως ακράδαντα ότι δεν είναι μόνο αυτή η αποστολή. Η αποστολή του σχολείου είναι να καλλιεργήσει και δεξιότητες. Να μαθαίνει στα παιδιά, να τους δίνει μια πιο σφαιρική διαπαιδαγώγηση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, από το Σεπτέμβριο μπαίνουν οι δεξιότητες στο σχολείο μέσα στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα, μέσα από θεματικές όπως ρομποτική, εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεβασμός των άλλων, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Όλα αυτά μπαίνουν στο υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα. Από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο, η κάθε θεματική είναι σταθμισμένη αναεκπαιδευτική ηλικία. Ξεκινάνε τα νέα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Ξεκινάει η τράπεζα θεμάτων στο λύκειο και στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Έχουμε μαζικές επιμορφώσεις πλέον για τους εκπαιδευτικούς μας. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Γίνουν πότε? Ξεκινάνε ήδη από τώρα. Θα σας πω ενδεικτικά. Σας είπα ότι μπαίνουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο σχολείο. Η επιμόρφωση για τα εργαστήρια ξεκινάει τέλος Μαΐου φέτος. Άρα, οτιδήποτε νέο εισάγεται στο σχολείο συνοδεύεται από επιμόρφωση και ταυτόχρονα γίνονται και μαζικές, ξεκινάνε μαζικές επιμορφώσεις οριζοντίως. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή τρέχει μια μαζική επιμόρφωση για περίπου 80.000 εκπαιδευτικούς σε ψηφιακά εργαλεία. Για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις ψηφιακές δεξιότητες. Το μάθημα της εργασίας θα μπει στα σχολεία, κυρία Κεραμέως. Να κάνεις μια εργασία, αυτό εννοώ. Να κάνεις μια εργασία και την παρουσιάσεις. Υπάρχει. Υπάρχει. Και μάλιστα μπορεί να είναι και τρόπος αξιολόγησης του μαθητή. Δηλαδή, από ποια τάξη και μετά αρχίζει αυτή η ενασχόληση?
Υπάρχει αυτή, ναι, πάντως δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προβλέπεται ρητά ως ένας τρόπος αξιολόγησης των μαθητών. Σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ξέρετε, αυτό που λέτε ισχύει. Δηλαδή τα παιδιά στις προαγωγικές τους εξετάσεις παρουσιάζουν και μία εργασία για ένα θέμα. Απαντούν σε ένα ερώτημα δηλαδή. Και εδώ. Που είναι αυτό εξετάζεται, δεν είναι σαν κανονικό. Και αυτό διεθνώς, αν δει κανείς και τις εκπαιδευτικές πρακτικές, η εργασία και η ερευνητική εργασία και πολλές φορές και η ομαδική εργασία είναι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών και γίνονται αποδεκτοί ως τρόπος αξιολόγησης, θα έλεγα, σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Νέα προγράμματα σπουδών. Έχουμε προγράμματα σπουδών και βιβλία, κύριε Πορτοσάλτε, που είναι του 1998. Έχουμε ξεκινήσει μια μαζική προσπάθεια για νέα προγράμματα σπουδών, 453 νέα προγράμματα σπουδών. Κάποια εξ αυτών θα είναι έτοιμα τον Σεπτέμβριο και θα δοκιμαστούν πιλωτικά σε κάποια σχολεία, όπως κάθε τι νέο που εισάγει στο σχολείο, πρώτα δοκιμάζεται πιλωτικά και εν συνεχεία για να βελτιωθεί και εν συνεχεία εισάγεται οριζοντίως στο σχολείο. Άρα και αυτό, κάτι νέο στο σχολείο μας, επιτέλους να έχουμε νέα προγράμματα σπουδών, στα οποία η έμφαση είναι στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της βιωματικής μάθησης, του συνδυασμού πηγών. Να φύγουμε από το ένα και μοναδικό βιβλίο, να φύγουμε από το σήμερα κάνουμε ιστορία σελίδα 5 με 7 και να πάμε σε προγράμματα σπουδών στα οποία καλείται ο μαθητής να συνδυάσει πηγές. Όταν συνδυάζεις πηγές, καλλιεργείς πολύ περισσότερο την κριτική σου σκέψη. Άρα η κατεύθυνση των νέων προγραμμάτων σπουδών είναι η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η βιωματική μάθηση, η συνδυαστική προσέγγιση, προκειμένου ακριβώς να οθήσουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά μας στο να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. Ξαναγυρίζω στα θέματα καθημερινότητας. Σε ένα τμήμα παρουσιάζεται πρόβλημα κορονοϊού ενώ σχολείου. Οφείλει να ενημερώσει το σχολείο ή υπάρχει κάποιος κατάλογος στον οποίο προσφεύγουν οι γονείς, κατάλογος του Υπουργείου Παιδείας? Φυσικά το σχολείο. Σε κάθε σχολείο υπάρχει ο λεγόμενος, αν θέλετε, υπάρχει ένα πρόσωπο τον υπεύθυνο για τα θέματα του κορονοϊού. Ενημερώνει ο διευθυντή, ενημερώνονται αυτομάτως όλοι οι διοικητικοί μηχανοί της εκπαίδευσης, δηλαδή ενημερώνεται ο διευθυντής εκπαίδευσης. Ο διευθυντής εκπαίδευσης έχετε σε επαφή και με τον ΕΟΔΗ. Το σχολείο πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά, λοιπόν. Φυσικά, ο διευθυντής. Λέγατε πέρσι ότι θα υπάρχει ένας συνδυασμός καθηγητών που άλλοι θα κάνουν. Με συγχωρείτε, ορίστε. Όχι, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή να πω ότι κατ' εφαρμογή του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΗ έχουμε κλειστό περίπου το 0,1% των σχολείων της χώρας για λόγους πρόληψης. Μόλις 0,1% για λόγους πρόληψης. Ναι. Καθηγητές οι οποίοι άλλοι θα έκαναν διαζώσεις μάθημα και άλλοι μέσω του υπολογιστή. Αυτό προβλέπεται ή τελείωσε? Δηλαδή, πια θεωρούμε ότι τελειώσαμε τον κορονοϊό και το Σεπτέμβριο τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι εδώ πέρα το σημείο κλειδί λέγεται εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός, όπως έχετε δει, προχωράει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Όσο περισσότερο επεκτείνεται ο εμβολιασμός, τόσο αυτό μας επιτρέπει να επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Ο σχεδιασμός από Σεπτέμβριο είναι κανονικά να λειτουργήσουν όλες οι εκπαιδευτικές δομές, σχολεία, πανεπιστήμια, δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κέντρα διαβιομάθησης, εν γέννη, όλες οι εκπαιδευτικές δομές να λειτουργήσουν κανονικά. Με το δεδομένο ακριβώς ότι πλέον θα έχουμε περάσει την κανονικότητα και πλέον, όπως έχετε δει και το σχεδιασμό, τις επόμενες εβδομάδες θα ξεπεράσουμε τα 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Επειδή συζητάμε για τον εμβολιασμό των υγειονομικών και εδώ έχω ήδη ξεπεράσει και το χρόνο και είναι μια-δυο τελευταίες ερωτήσεις. Ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών σε ποιο στάδιο, σε ποιο επίπεδο έχει πάει? Πολύ είναι καλά, θα σας πω. Έχει κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ήταν κατά προτεραιότητα είχαν εμβολιαστεί εκπαιδευτικοί είτε αυτοτελώς είτε μέσω του συστήματος αξιοποίησης αδιάθετων δόσεων. Και εδώ πρέπει να πω, κύριε Πορτοσάλτε, ότι ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά οι εκπαιδευτικοί. Στο μισάωρο τους έπαιρναν τηλέφωνο και αμέσως πηγαίνανε να εμβολιαστούν. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και βεβαίως άνοιξε και κατά προτεραιότητα η πλατφόρμα συνολικά για τους εκπαιδευτικούς. Άρα προχωράει και έχουν ανταποκριθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι εκπαιδευτικοί. Προχωράει γοργά ο εμβολιασμός και των εκπαιδευτικών. Τελευταία ερώτηση. Τι θα γίνει με τους επαγγελματικούς συλλόγους, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν εγγράφουν τους πτυχιούχους? Εσείς περάσατε, κάνατε το πρώτο βήμα, αλλά βλέπω ότι εδώ ξανακολλάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, ρωτήστε για τα κολέγια. Οι σύλλογοι και τα επιμελητήρια δεν εγγράφουν τους πτυχιούχους κολεγίων. Υπάρχουν πλέον διατάξεις που ενέχουν και ποινικές κυρώσεις. Ναι.
και αυτό, διότι προφανώς εφόσον υπάρχει απόφαση αναγνώρισης, τότε αυτή φυσικά και πρέπει να εφαρμοστεί. Αν θα έχει την καλοσύνη, το στέλνετε και αυτό και να το εξετάσω. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κεραμέως. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εργασία σας εύχομαι. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.